θάνατο, έτσι όπως δείχνει. Δείχνετε όμως σαν να είστε πίσω από τις εξελίξεις. Για παράδειγμα, φταίνε τελικά οι λοιμοξιολόγοι, θα ανοίξουν τα σχολεία κανονικά, φταίγανε τα σχολεία, φταίνε όλοι, φταίνε η νεολαία η οποία έκανε πολύ σεξ το καλοκαίρι, φταίνε οι ηλικιωμένοι. Κάτσε, να μας πει ο Υπουργός, Ευαγγέλη, περίμενε τώρα και μελετάει τα στοιχεία. Για δείτε, κύριε Υπουργέ. Ένα λεπτό, γιατί για τα έχω λίγο εδώ στο κινητό μου και θέλω λίγο να σου το διαβάσω, γιατί αν δεν το διαβάσουμε θα καταλάβουμε. Ωραία. Λέτε, κύριε Παπαδημητρίου, ότι είπατε μας κυβερνά ο ιός, μεταφορικά προφανώς, με την έννοια ότι οι πολιτικές αποφάσεις που θα λάβουμε θα έχουν να κάνουν ως γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας. Άρα για και να προφανώς και είναι και σωστό, δεν διαφωνώ σε αυτό. Θα πρέπει πρώτα να ελεγχθεί ο ιός, με αυτή την έννοια. Λέτε ότι είμαστε πίσω από τις εξελίξεις. Για να δούμε λοιπόν. Ο δείκτης που έχει φτιάξει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για να μετράει πόσο καλά ή άσχημα πηγαίνει κάθε χώρα στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, ο μοναδικός πραγματικός δείκτης, είναι η θάνατη ανά εκατομμύριο. Η θάνατη ανά εκατομμύριο τι δηλώνει? Ότι ανεξάρτητος πληθυσμού μιας χώρας, το διαιρείς ανά εκατομμύριο, και αυτό δεν έχει να κάνει με το αν έχει κάνει πολλά ή λίγα τεστ, γιατί εκεί φαίνεται πόσοι φτάσαν στην Αττική και πόσοι πάθαναν. Πόσοι πέθαναν. Δεν έχει να κάνει με το αν έχει πολλές ή λίγες Αττικές, γιατί είναι ανάλογα αυτό. Πάμε λοιπόν. Διαβάζω. Στοιχεία του Σαββάτου. Βέλγιο 1.323 ένα εκατομμύριο. Ισπανία 898 ένα εκατομμύριο. Ιταλία 793 ένα εκατομμύριο. Γαλλία 693 ένα εκατομμύριο. Τσεχία 644 ένα εκατομμύριο. Σουηδία 616 ένα εκατομμύριο. Ολλανδία 501 ένα εκατομμύριο. Ρουμανία 495 ένα εκατομμύριο. Σλοβενία 461 ένα εκατομμύριο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ιρλανδία 406 ένα εκατομμύριο. Παρακαλώ. Ελλάδα 125 ένα εκατομμύριο. Και πανηγυρίζουμε επειδή έχουμε 125 θύματα. Ναι, ότι είμαστε 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο, το πανηγυρίζουμε, κύριε Παπαδημητρίου. Εσείς δεν ξέρω πώς πανηγυρίζετε στη ζωή σας. Εγώ, ότι κυβερνάμε μια χώρα που έχουμε φέρει να είναι 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο, το πανηγυρίζω, ναι! Γιατί σώσαμε ανθρώπους, κύριε! Πανηγυρίζετε 120 νεκρούς. Άρα σταματήστε την ντοματολογία όλη την ημέρα. Και εμείς πονάμε για αυτούς που πεθαίνουν. Δεν πονάτε μόνο εσείς. Δεν διαφωνώ. Εντάξει. Καθόλου δεν διαφωνώ. Ωραία. Αλλά εσείς άρα λοιπόν, η Ελλάδα μας θα πηγαίνει καλύτερα. Αυτή είναι η αλήθεια. Εσείς κύριε. Λέτε. Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ, εσείς λέτε γκρίνια, ότι εγώ στην Ελλάδα έχω 120 το νεκρούς και πανηγυρίζω. Μια πιο προηγμένες χώρες της Ευρώπης είναι 12 φορές χειρότερα από εμάς. Και μου λέτε αν είμαστε πίσω από την πανδημία. Κύριε Υπουργέ, τι λέτε, πανηγυρίζετε για 120 νεκρούς. Μέσα σε αυτό το κύμα το φοβερό, μέσα αυτή τη συμφορά. Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι έχετε κάνει λάθος αυτή τη στιγμή, αλλά οκ. Μαζευτείτε λίγο, εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πάτε στο 3, θα πάτε στο μείον 20.